Λοιπόν, επειδή βλέπω σε νέο τελευταίο καιρό και έχουν έργα για τους βρικόλακες. Να σας μιλήσω λίγο για τους βρικόλακες και μετά να πάμε στο τρίτο μέρος. Λοιπόν, από πού βγήκε τη λέξη, ξέρεις, αυτή η βρικόλακη στα υπόλοιπα. Υπήρχε μια αίρεση από παλιά, από αρχαιοτάτο από την Ατλαντίδα και πιο παλιά, που αυτή η αίρεση, ας το πούμε έτσι, τι ήταν, ήτανε γνωστικοί, μοιημένοι, εσωτεριστές, που καταλάβανε ότι τα πάντα είναι ενέργεια από παλιά και όπως το είπαμε εδώ στις δασκαλίες στον κόσμο, σαν γιατί του είδους δασκαλία να μπορεί ο καθένας να απορροφάει συγκεκριμένη ενέργεια. Για να το καταλάβουν αυτό καλύτερα, καταλάβανε τι ήταν ο αστρικός κόσμος και καταλάβανε τη σχέση του αστρικού κόσμου με τον υλικό κόσμο. Καταλάβανε λοιπόν το θέμα ότι για να μπορώ εγώ να έχω ένα εγώ συγκεκριμένο που να μην πεθαίνει, να το κάνω αιώνιο το εγώ μου, της μία εσάρκωσης, όλα αυτά που κατάφερα να μάθω, να μην έρθει η διαγραφή, ας πούμε, της μνήμης, έτσι, και να είμαι πάντοτε αυτός ο σταμάτης της υγλής, ας πούμε, επειδή κατάφερα τόσο ορισμένα επίπεδα, πώς μπορώ αυτό το διαιωνίσω, θα λέγαμε, έτσι, παραπάνω από ότι μια φυσική εσάρκωση. Ήταν λοιπόν το αστρικό τομέα, εκεί που ο χρόνος αλλάζει, ταχύτητες και τέτοια και είναι πολύ διαφορετικός, ότι εκεί πέρα είναι σχεδόν αιωνιότητα μπροστά στο φυσικό, αν το πάρουμε αναλογικά. Και ότι αν κατέβει στα χαμηλά επίπεδα του αστρικού, εκεί πέρα μοιάζει σαν φυσική πραγματικότητα. Τόσο ανεβαίνει στα ανώτερα επίπεδα του αστρικού, πάει πιο πνευματοποιείται, χάνεται η μορφή σαν τη φυσική πραγματικότητα. Οπότε καθότι οι ληστές αυτοί και θέλανε την ύλη, ας πούμε, όπως το λέμε εμείς, να τη φτιάξουν, να διατηρήσουν αυτό το εγώ, ψάχνουν να δούμε πώς μπορούν να παίρνουν συνέχεια ενέργεια για να μπορούν να διατηρήσουν αυτή την επέκταση. Και αυτό το καταλάβανε ότι έρχεται με την ψυχική ενέργεια που κρύβει ο καθένας μέσα τους, τη ζωτική ενέργεια λοιπόν. Αυτή η ζωτική ενέργεια είναι η αστρική ενέργεια που έχει το κάθε άτομο. Αυτό λένε αίμα σε αυτή τη διδασκαλία. Και όχι το αίμα που κάνει ο άλλος και πίνει, ξέρω εγώ, το αίμα του αλλού, έτσι. Η ζωτική ενέργεια λοιπόν λέγεται αίμα στα αστρικά παιδεία. Γιατί κάθε φορά που σε βάζω σε κατάσταση, θα λέγαμε, και κοιμάσαι ή είσαι συνήθως οτιδήποτε, ο καθένας μπορεί να σου αναδείξει μια συγκεκριμένη ζωτική ενέργεια. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι μοιημένοι και ψαγμένοι σε αυτόν τον χώρο, είχαν μάθει να αποδεσμεύουν το σώμα τους, τη συνείδησή τους από το φορέα, το φυσικό. Και μπορεί να βγαίνανε και στο αστρικό. Και μπορεί συνειδητά λοιπόν τι να κάνει, να δουλεύουν στο αστρικό πεδίο, στα χαμηλότερα στρώματα. Εκεί στα χαμηλότερα στρώματα λοιπόν, κάθε ένας που κοιμάται, κάθε ένας που συμπεριφέρεται, θα λέγαμε, έχει το δικό του αστρικό σώμα, άσχετα με ένα συνείδητο σε αυτό, έτσι. Οπότε κάθε φορά ο κάθε ένας άνθρωπος που κοιμάται στο όνειρό του ή πέσει σε κάτι διαστηλογισμούς και τέτοια, είναι σαν στην πραγματικότητα να ενεργοποιείται λίγο το αστρικό κομμάτι του. Για να μάθει μια τεχνική λοιπόν, να μπορούν και να αποφάνε τη ζωτική ενέργεια. Να την παίρνουν βασικά. Βέβαια στους ανθρώπους πάντοτε που είχαν αυτού του είδους την πεποίθηση. Έτσι, και δουλεύαν οι σύνδεσή τους στα χαμηλά στρώματα. Ένα άτομο που είναι καλά προστατευμένο είναι επειδή δουλεύει στα ανώτερα κλιμάκια και όπως είπα λόγω συγχρονισμού δεν μπορεί να του κάνουν τίποτα. Έτσι. Οπότε μάθανε όλο αυτό το πέρα το πράγμα και επειδή αυτοί μαθαίνανε να βγαίνουν στο αστρικό πεδίο, καταλάβανε επίσης ότι πάντοτε για να έχεις πρόσβαση στον υλικό κόσμο πρέπει να έχεις και ένα αγκυροβολημένο φυσικό σώμα. Να το έχεις ανάγκηρα για την χρονική κατάσταση. Δεν μπορεί ένα αστρικό σώμα χωρίς να είναι αγκυροβολημένο ένα φυσικό σώμα, θα χαθεί στα αστρικά πεδία, στα αστρικά ρεύματα. Οπότε καταλάβανε ότι έπρεπε λοιπόν να ομοιοποιήσουν συγκεκριμένα τα σώματά τους για να μπορεί να τους συνδέει με την κατάσταση της γης, εδώ πέρα. Οπότε πάντα σε ένα φέρετρο μέσα, ήταν φαραώ, ήταν υπαλλή, οτιδήποτε, καταφέραν λοιπόν αυτοί να ζουν στο αστρικό πεδίο, θα λέγαμε συνειδητά, στο υποσυνείδητο της γης, το πούμε έτσι, έχοντας συνεχόμενα την κατάσταση ένωσης με ένα φυσικό σώμα. Mm. Το φυσικό όμως σώμα αυτό δεν μπορούσε να πεθάνει, γιατί άμα πέθανε αυτό το φυσικό σώμα, θα χανόντουσαν και αυτοί στα αστρικά πεδία, στο υποσυνείδητο. Και μετά θα περνάγανε την έννοια της επαναγέννησης, οπότε μετά τα ξεμέναν όλα. Τα είχε ένα φορμάτ δηλαδή ο υπολογιστής. Mm. Έτσι τι κάνανε, μάθανε την έννοια της μνημιοποίησης για να μπορούν να κρατάνε τα σώματα, θα λέγαμε, και πεθαμένα σε κατάσταση ώστε να μην σαπίσουν, να μην διαλυθούν, να μην αποσυντεθούν. Γι' αυτό βλέπετε κάμια φορά μούμιες και το ένα και το άλλο και ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Και έτσι καταφέρανε λοιπόν να φτιάξουν μια συγκεκριμένη μυστική, θα λέγαμε, ας το πούμε, οργάνωση, συγκεκριμένη έτσι μοιημένη, για να μπορούν να ρουφάνε, θα λέγαμε, γενικά την ενέργεια από οτιδήποτε οργανισμό. Δεν το κάνουν με τρόπο βέβαια
να μπορούν να το παίρνουν την ενέργεια του πεθαίων των άλλων, όπως δείχνει στα έργα. Γιατί αυτοί όταν σε βλέπουν σαν προϊόν, δεν είναι χαζοί, δεν είναι λιγούρδι, σου το πω έτσι. Έτσι, θα κοιτάξει, να σε κρατάει πάπτες, μια κατάσταση εκτροφείου, να το πούμε έτσι, για να μπορεί μέσα από εκεί να παίρνει από την ανθρωπότητα. Από εκεί βγήκαν και αυτά που λένε οι Άρχομς και τα υπόλοιπα, όντας στον αστρικό χώρο, συνειδητά, που λένε τον άνθρωπο το θέλουν για τροφή και τα υπόλοιπα που τα έχουν υλοποιήσει σαν παραμυθάκια σε περισσότερες φορές. Έχετε ακούσει λοιπόν το βρικόλακα στέλνει ένα φέρετρο, σας είπα γιατί είναι. Έχετε ακούσει ότι το βρικόλακα παίρνει αίμα, σας είπα στο εθερικό δηλαδή ότι παίρνει το εθερικό πεδίο. Έχετε ακούσει επειδή αυτά τα όντα καμιά φορά υλοποιούνται ότι δεν έχουν στο καθρέφτη είδωλο, γιατί πολύ απλά το φως περνάει από μέσα τους, δεν έχουν κανονικό σώμα ή κορμί όπως εμάς. Άσχετα αν το φέρετρο έχει μέσα το σώμα το κανονικό που κι αν είναι, έχουν δυνατότητα να υλοποιούνται. Με την έννοια να σου κάνουν ένα σωτικό συνενεργητικό να βλέπει τη μορφή. Στον καθρέφτη όμως δεν φαίνεται το ίδιο γιατί δεν υπάρχει πραγματικό είδωλο. Έτσι δεν είναι. Γιατί εκείνο τι κάνει, επηρεάζει το δικό σου ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό το συνεργοματικό, το δικό σου αστρικό, ενώ το αστρικό σου παίζει. Γι' αυτό δεν είναι ότι πετάνε, ότι αλλάζουν ποτέ τη νυχτερίδα και τον εγκετάνε. Γιατί εκεί πέρα που το βλέπει τον άλλο, θα λέγανε ότι πάρει οραματισμό όπω όλο ένα φυσιολογικό άνθρωπο, με το να βλέπανε πετάει και σου λέει νυχτερίδα είναι. Πίνει και αίμα, πιο πίνει αίμα, νυχτερίδα. Άρα σου λέει βλέπετε και τα έχουν βγάλει έτσι. Και δεν μετά έχουν φτάσει σε όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουν στην τηλεόραση. Και γιατί είχε καλά με τον ήλιο και εγώ, του και ήλιο. Γιατί το αστρικό, όπω σα είπα, είναι η ενέργεια, το αστρικό φως, η ενέργεια του διαστήματος που όταν μπει στην ατμόσφαιρα χάνεται και φαίνεται αυτό το μπλε. Έτσι δεν είναι. Κάθε φορά λοιπόν με τον ήλιο τι γίνεται, εξαφανίζεται η αστρική ενέργεια και τη νύχτα φαίνεται περισσότερο. Δεν το βλέπει και τα άστρα. Γιατί χάνεται με αυτό που δίνει ο ήλιο. Την αντανάκλαση πάνω στο ήλιο, την ατμόσφαιρα. Οπότε αφού η αντανάκλαση στην ατμόσφαιρα κάνει τα αστρικά ρεύματα να μην φαίνονται εδώ πέρα στη γη, γι' αυτό και όλε οι μηνύσει και οι πνευματισμοί και αυτά γίνονται του πασίλινο και σε νύχτα. Δεν γίνεται ποτέ κανένα μίση στη μέρα, στον ήλιο. Υπάρχουν πολλά υπομυστικά που υπάρχουν απόκριφα πράγματα και μηνύσεις έτσι που απαγορεύεται να τα δώσουν, δεν τα δίνουν, άλλοι δεν ξέρουν και διακυβεύονται από εξωγήινους μέχρι πάρα πολλά πράγματα για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν. Λοιπόν, οπότε στην αρχή της μύσης κάθε εσωτερικής κατάστασης ήταν πρωτεύον, το έχουμε και εμείς στο δεύτερο κύκλο, να μαθαίνει κάποιος να γίνεται συνειδητός με τον αστρικό του φορέα. Συνειδητός στον ανοιχτό κόσμο. Συνειδητός δηλαδή στην άλλη τη ζωή. Κάθε ένας που ξυπνάει λοιπόν στην επόμενη ζωή είναι γιατί διπλογεννημένος. Πώς λέγεται? Γιατί διπλογεννημένος. Γιατί ξυπνάει, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και είναι να τη βαφτίζω στην πραγματικότητα, δεν ήταν τίποτα άλλο ότι σε βαφτίζανε με τα κοσμικά ρευστά για να μπορεί να είσαι βαφτισμένος με ένα συγκεκριμένο δονητικό ρεύμα που υπήρχε στο νερό που αγιάζουν. Έτσι. Οπότε να βαφτιστεί με τα κοσμικά αυτά νερά, τα αστρικά ρεύματα, τα συγκεκριμένα, για να μην εμπλέκεσαι με τα κατώτερα αστρικά. Και υποτίθεται η αστρική σου ενέργεια να δουλεύει στα ανώτερα. Και άλλα πολλά 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 που υπάρχουν που ο κόσμος με τον καιρό ξέχασε γιατί δεν ήξερε, γιατί αυτά ήταν όπως λέω από Ατλαντίδες, από άλλα, από διδασκαλίες που είχαν αφήσει συγκεκριμένες. Και επειδή τότε οι άνθρωποι με παραπάνω σύνδεση με τη φύση. Έτσι δεν μπορούσαν να αποκομμένουν τόσο για εμάς. Πεπιθύσεις δεν ήταν τόσο αποκομμένες όσο εμάς. Οπότε ήταν πολύ πιο ορατά όλα τα πράγματα που βιώνανε αυτά που λέμε μεταφυσικά και παραπάνω σύνδεση. Και με εξωγήινους πολιτισμούς και με τα μεταφυσικά. Ο νερόκοσμο και με τον κόσμο εδώ. Το ξωτικό νερά, εδώ κόσμο θα πούμε, και όλα αυτά τα επίπεδα, τα layers, που μπορεί κάποιος εδώ πέρα λέει ότι πρέπει να ανοίξει το μάτι, ας πούμε, για να τα δεις. Οκ. Δεν έχω μια ερώτηση έτσι μικρή. Άμα, ας πούμε, αυτά τα ζόμπι, ξέρω εγώ, σε πλέξουν για να προωθήσουν τη ζωτική σου. Δεν είναι ζόμπι, πάμε. Αυτό το πράγμα. Εσύ, τι είδους απώλεια έχεις μετά, ας πούμε, το πράγμα. Ενέργειας. Ξυπνάς κουρασμένη, δεν έχεις σημάδια εδώ πέρα και αυτά τα πράγματα. Ναι, δεν έχεις κάποια. Αλλά στην πραγματικότητα, ναι, φαίνεται σαν να έχεις, σου έχουν πάρει την ενέργεια. Άλλοι το βλέπουν σαν αυτή τη μόρα που ξέρει γιατί πάνω και κάθεται. Είναι πολλά πράγματα. Αλλά στην πραγματικότητα. Το ίδιο είναι δηλαδή τη μόρα. Το ίδιο είναι δηλαδή αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι τις περισσότερες φορές. Που το λένε κάτι σκιές και ιστορίες και τίποτα, δεν ξέρουν, όχι. Είναι αυτό το πράγμα πολλές φορές. Βέβαια, μπορεί να είναι αυτή, μπορεί να είναι συγκεκριμένα όντα που κάνουν την διαθερικά. Αλλά σας είπα, αν κάτι δεν βλέπει ότι την ώρα έχετε το βρικό ρακαστάρια που κάνει, α, τρελαίνει τα μάτια μου. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι και εδώ πέρα. Αν εσείς έχετε περίοδο, εσείς που είστε γυναίκες περισσότερες φορές, και αν εσείς κοιτάτε και χάνετε ζωτική ενέργεια από κάπου αλλού. Αυτά τα δύο προσεγγίζονται δύο δυσόντα, παράσιτα.
Και του γυναιρού, δηλαδή, εδώ και. Ναι, και στο ζούγκλα να πα, άμα ματώνει, θα έχουν τα θηρία, σε φάντα. Έτσι δεν είναι. Έτσι και είναι και τα παράστατα, τα λέγουν το θηρικό τύπο. Αν δουν και χάνει ενέργεια, γι' αυτό είναι να προσέχετε και τίποτα δεν σα ακουμπήσει, για να εσεί ξέρετε να διατηρείτε την ενέργειά σα χωρί να φεύγει. Και λεφτά να είναι, άμα είναι τελικά η τσέπη σου, θα τρώγουμε ένα από πίσω σου. Ναι, όχι, κλέφτε. Ναι. Καταλάβατε, δεν είναι κάτι διαφορετικό δηλαδή. Αυτό γίνεται μόνο στον ύπνο, δηλαδή. Αυτό δεν γίνεται μόνο στον ύπνο, αλλά τις περισσότερες φορές όταν είμαι στον ύπνο δεν εννοούμε μόνο όταν κοιμάσαι στο κρεβάτι, εννοούμε όταν κοιμάσαι γενικώς. Κάθε μια ώρα δηλαδή που λέμε μόνο στον ύπνο. Στον ύπνο. Καταλάβατε στον ύπνο. Όλα στον ύπνο γίνονται. Όλα γίνονται στον ύπνο. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι κοιμόμαστε και όπως ξυπνάει καταλαβαίνει. Όπως ξυπνάει καταλαβαίνει. Ότι κοιμόταν. Μα κοιμόταν.